Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ και πάλι παρέα για μια ακόμη Δευτέρα. Σήμερα Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου είναι η τρίτη μας εκπομπή για την φετινή χρονιά εδώ στον πρώτο σκόρερ στο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Μύρνης, το nstv.gr, καθώς nstv live. Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο. Χαρά μου που τα λέμε και πάλι έτσι εδώ από το μικρόφωνο του NSTV. Στην τελευταία ημέρα του μήνα Σεπτέμβρη, φεύγει ο Σεπτέμβρης, ουσιαστικά ο πρώτος μήνας της σεζόν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και η αλήθεια είναι ότι έχουμε από αθλητικής πλευράς να συζητήσουμε πάρα πολλά και σε αυτή την εκπομπή, γιατί είχαμε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο έντονη δράση και σε ποδόσφαιρο, αλλά και σε μπάσκετ. Λοιπόν, μην χάνουμε χρόνο, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε από τα του πρωταθλήματός μας, για να συζητήσουμε έτσι και να κουβεντιάσουμε, από τα της Super League. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η έκτη αυτή η στροφή, η έκτη αυτή η αγωνιστική, γιατί περιλάμβανε και δύο ντέρμπι, το κλασικό ντέρμπι Θεσσαλονίκης και το κλασικό αθηναϊκό ντέρμπι, ΠΑΟΚ Άρης και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Και αν και είναι ακόμη νωρίς στην σεζόν, ήταν και μια, μπορούμε να πούμε πως ήταν αυτή και μια κρίσιμη καμπή έτσι για την περαιτέρω εξέλιξη του πρωταθλήματος. Μια αγωνιστική με κερδισμένους στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, θα πούμε εμείς, όσον αφορά τη μάχη των τεσσάρων για το πρωτάθλημα. Καθώς η ΑΕΚ με την νίκη της 2-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια πήγε μόνη πρώτη, και ο Ολυμπιακός με την νίκη του, με το ίδιο σκόρ επί του ατρωμίτου, κατάφερε να πιάσει τον ΠΑΟΚ στην βαθμολογία και να είναι στο μείον 1 από την Ένωση. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο όμως με τη σειρά, ξεκινώντας από τα μάτς που έγιναν το Σάββατο, δύο παιχνίδια είχαμε το Σάββατο, και τα δύο ισοπαλίες με 1-1, Βόλος Καλυθέα και Αστέρας Τρίπολης Λεβαδιακός. Καλυθέα που είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι έχει κλέψει τις εντυπώσεις με το ξεκίνημά της, δεδομένου ότι δυσκόλεψε και τις τρεις ομάδες τις μεγάλες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσει, και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη φορά δεν κατάφερε να πάρει νίκη, έμεινε στο 1-1 με τον Βόλο. Όπως το 1-1, ξαναλέω, έμεινε και ο Αστέρας με τον Λεβαδιακό, και το κυρίως πιάτο ήταν της Κυριακής, το χθεσινό δηλαδή, όπου είχαμε μια σπουδαία νίκη, ένα σπουδαίο διπλό του Πανετολικού στην έδρα του Όφη. Και είχαμε και τα μάτς των μεγάλων, το Ολυμπιακός Ατρόμητος 2-0, το ΠΑΟΚ Άρης 0-1 και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-0. Αρχικά για το Ολυμπιακός Ατρόμητος να πούμε πως ο Ολυμπιακός ήταν ένα παιχνίδι όπου έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο, είχε το πρέπει της νίκης, πάντα ο Ολυμπιακός έχει το πρέπει της νίκης πριν από κάθε παιχνίδι, αλλά πολύ περισσότερο σε εκείνη την περίπτωση, γιατί είχε... προερχόταν από τρία κακά αποτελέσματα στη σειρά, το 0-0 με τον Πανετολικό στο Καραϊσκάκι, την ήττα από τον Άρη στο Κλειάνθης Βικελίδης, και στην πρεμιέρα του στην Ευρώπη, στο Europa League, την ήττα με 2-0 από την Λιόν στη Γαλλία. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχαν περιθώρια για άλλες απώλειες για τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος είδαμε πως ο Μεντιλίμπαρ τον παρέταξε με αρκετές αλλαγές, και για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι έδειξε να υπολογίζει σε τόσο μεγάλο βαθμό τους λεγόμενους πιτσιρικάδες της ομάδας, γιατί ξέρουμε ότι πήρε 5 παιδιά από την ομάδα νέων που κατέκτησε πέρσι το Champions League νέων στην προετοιμασία, τους έβαλε και στα φιλικά να ψηθούν, να δει τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα, αλλά όταν ξεκίνησαν τα επίσημα παιχνίδια δεν είχαν τόσο μεγάλο χρόνο συμμετοχής οι παίκτες αυτοί. Αυτό όμως άλλαξε τουλάχιστον στο χθεσινό παιχνίδι, που ξεκίνησε ο Ολυμπιακός με βασικό και τον Μουζακίτη, το 17χρονο, και τον Κοστούλα στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μουζακίτης έπαιξε στα χαφ μαζί με τους Στάμενιτς και Σέρτζιο Ολιβέιρα, αλλά και τον Αποστολόπουλο, ο οποίος είναι λίγο μεγαλύτερο, στα 22, αλλά λογίζεται και αυτός από τους μικρούς του Ολυμπιακού, προέρχεται από τον Ολυμπιακό Β. Και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός τελικά δεν πήρε άλλο αριστερό μπακ αυτό το καλοκαίρι, εκτός από τον Ορτέγκα, ο οποίος είναι από πέρυσι στην ομάδα, δεν πήρε κάποιον δηλαδή για backup του Αργεντινού. Σημαίνει ότι θα δούμε, νομίζω, τον Αποστολόπουλο και άλλες φορές και στην ενδεκάδα, για να ξεκουράζει τον Ορτέγκα, αλλά και ως αλλαγή, ως μια λύση πίσω από το βασικό αριστερό μπακ του Ολυμπιακού.
Δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα του Ολυμπιακού διαμαγείας. Δεν είδαμε μια ομάδα ξαφνικά που πετούσε φωτιές στον αγωνιστικό χώρο που είχε λύσει το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα της δημιουργίας που έχει από την αρχή της σεζόν. Όμως σίγουρα απέναντι σε μια αρκετά καλή ομάδα όπως είναι ο φετινός Ατρόμητος, έδειξε ο Ολυμπιακός κάποια βήματα προόδου, βοήθησαν πολύ οι πιτσιρικάδες, βοήθησε αρκετά το rotation του Μεντιλίμπαρ που μεταξύ άλλων ξεκίνησε και σαν δεξί εξτρέμ τον Ροντινέη, κάτι που το έχει ξαναδοκιμάσει, τώρα το ξεκίνησε και βασικό μπροστά από τον Κωστίνια, τον Πορτογάλο δεξιό μπακ. Και είδαμε ένα λίγο πιο φρέσκο Ολυμπιακό που σίγουρα θέλει ακόμη αρκετά πράγματα για να πει κάποιος ότι έχει επιστρέψει σε πολύ καλές εμφανίσεις και σε μια πολύ καλή κατάσταση. Αλλά ήταν σίγουρα κάτι ενθαρρυντικό και βέβαια το πιο σημαντικό, ο Ολυμπιακός κρατάει το νικηφόρο αποτέλεσμα που το είχε πάρα πολύ ανάγκη στο δεδομένο χρονικό σημείο της σεζόν. Ο Ροντινέη που ήταν και πρωταγωνιστής του αγώνα, γιατί ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ με πέναλτι, είχε και ένα δοκάρι στο δεύτερο μήκο, θα μπορούσε να βάλει και δεύτερο προσωπικό γκολ δηλαδή. Το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού ήταν πάρα πολύ όμορφο. Έγινε από μια πολύ ωραία βαθιά παλιά, χωρίς να κοιτάει μάλιστα, του πιτσιρικά του Χαφτου Μουζακίτη, ο οποίος βέβαια προς τιμήν του στις δηλώσεις μετά από το παιχνίδι είπε πως, για να λέμε και την αλήθεια και να μην κρυβόμαστε, δεν ήθελα να πάει εκεί η μπάλα. Πάντως η δουλειά έγινε γιατί βρήκε τον Ελκάμπη και αυτός εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα στο δεξί, πάνω στο δεξί παράθυρο του goalkeeper, το τρομή του Χουτεσιώτη. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, χαρακτηριστικό της τρομερής ικανότητας του Ελκάμπη να βρίσκει δίχτυα με τον πιο απίθανο τρόπο. Νομίζω ότι την περσινή σεζόν το καταλάβαμε όλοι ότι ο Ελκάμπη είναι ένας παίχτης που έχει δυνατότητα να προσφέρει αυτό το εύκολο γκολ στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, και φυσικά χτύπησε κόκκινο το θερμόμετρο το βράδυ της Κυριακής, γιατί είχαμε και τα δύο ντέρμπι, το ντέρμπι Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ ΆΡης και το αθηναϊκό ντέρμπι το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία παιχνίδια ο Άρης έχει μια καλή παράδοση απέναντι στον ΠΑΟΚ. Βέβαια, τελευταίο παιχνίδι ήταν η νίκη του ΠΑΟΚ στο Δικελίδης που έδωσε και το πρωτάθλημα, τεράστιο αποτέλεσμα για την ιστορία του ΠΑΟΚ πέρσι. Αλλά σε προηγούμενα παιχνίδια ο Άρης είχε καταφέρει να κάνει ζημιά στον δικέφαλο του Βορρά και εξαίρεση δεν αποτέλεσε ούτε το χθεσινό παιχνίδι. Ο Άρης πήρε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη μέσα στην Τούμπα με 0-1 με ένα φοβερό φανταστικό γκολ του Μανού Γκαρθία. Είχαμε πει κάποια θετικά πραγματάκια και στην προηγούμενη εκπομπή για τον Άρη, όταν είχε νικήσει η ομάδα του Μάτζιου με 2-1 τον Ολυμπιακό. Ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία ξεκίνησε φέτος με χαμηλά το κεφάλι, θα λέγαμε, και όχι με πολλές βαρύγδουπες δηλώσεις. Άλλωστε, υπήρχε έντονη και απογοήτευση από την απώλεια του κυπέλου στο τέλος της περσινής σεζόν. Όμως η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι κατάφερε να πάρει παίχτες που αποτελούν αρκετά ενδιαφέρουσες περιπτώσεις για τα δεδομένα περισσότερο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχει χαφ όπως ο Μόντσου, ο Σιφουέντες και ο Μανού Γκαρθία που σίγουρα θα εκτιμούσαν και οι υπόλοιπες ομάδες του Top 4. Τα εξτρέμου σύστο με τον Διαντή είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες για το επίπεδο της Super League. Υπάρχει ο Μωρόν φυσικά εγγύηση μπροστά. Και μην ξεχνάμε ότι συμφώνησε και με τον Κουάισον ο Άρης. Ένας παίχτης και αυτός ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και έχει και βάθος στον πάγκο. Δηλαδή υπάρχουν παίχτες όπως ο Σαβέρι, ο Νταριντά, ο Φετφατζίδης κτλ. Λοιπόν, ο Άρης ξεκίνησε με κάποια σκαμπανεβάσματα τη σεζόν, αλλά νομίζω δύο απανωτές νίκες σε ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ του δίνουν τεράστια όθηση για την συνέχεια της χρονιάς. Αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι στην τετράδα, είναι στην τέταρτη θέση με 11 βαθμούς, το μείον 3 από την κορυφή. Βέβαια υπάρχει πάρα πολύ δρόμος ακόμη για το τέλος της κανονικής διάρκειας, αλλά ξαναλέω ότι είναι δύο νίκες που μπορούν να δώσουν φτερά στην αυτοπεποίθηση των παικτών του Άρη και να αλλάξουν προς το καλύτερο την σεζόν των κίτρινων. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε σίγουρα το ότι δεν ήταν αποτελεσματικός, το ότι δεν τέλειωσε τις φάσεις
που του παρουσιάστηκαν. Είχε 17 τελικές ο ΠΑΟΚ και 8 ο Άρης. Βέβαια από αυτές 17 μόνο 3 ήταν εντός εστίας. Του Άρη ήταν 5 εντός εστίας. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος προερχόταν και από την ήττα στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, από την Γαλατά Σαράι με 3-1 στη δική του πρεμιέρα στο League Stage του Europa League. Ήθελε πολύ μια νίκη απέναντι στον συμπολίτη Άρη για να αναπτερώσει, ναι, για να αναπτερωθεί το ηθικό του. Δεν μπόρεσε όμως να την πάρει, έχασε ολόκληρο το παιχνίδι και ήταν μια σημαντική απώλεια στην κούρσα αυτή της κανονικής διάρκειας της Super League. Θέλω να σταθούμε στο γκολ του Μανού Γκαρθία. Είναι εξαιρετικό γκολ, πραγματικά φοβερή ατομική ενέργεια από τον half του Άρη και εκτέλεση στην κλειστή γωνία εκεί που ούτε ο ίδιος ο Κοτάρσκι δεν περίμενε ότι θα μπορούσε να εκτελέσει ο παίκτης του Άρη από την θέση αυτή. Πάρα πολύ όμορφο το γκολ και ξαναλέω σπουδαία νίκη για τον Άρη που αλλάζει κάπως τα δεδομένα αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία. Και πάμε και στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, στην ΑΕΚ επέστρεψε ο ενθουσιασμός μετά την γκέλα με την Καλυθέα. Μια αρκετά καλή εμφάνιση για την ομάδα του Αλμέιδα, που γενικότερα μέσα στην έδρα της μπορεί να νικήσει τον οποιοδήποτε και αυτό το γνωρίζουμε. Για τον Παναθηναϊκό ήταν ένα υψηλών απαιτήσεων παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός μάλιστα είναι σε μια δύσκολη περίοδο, δεν έχει βρει ακόμη τα πατήματά του και καλείται να δώσει και απανωτά πολύ δύσκολα τέτοια παιχνίδια. Θυμίζω ότι πριν από λίγες ημέρες έδωσε ντέρμπι στην Τούμπα, το οποίο ήρθε 0-0. Τώρα ντέρμπι στη Φιλαδέλφια, όπου έχασε από την ΑΕΚ και υποδέχεται την Κυριακή που μας έρχεται και τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό στάδιο. Στην έδρα του δηλαδή. Η ΑΕΚ νίξε με ένα γκολ του Πιερό στο 30 και ένα του Άμραμπατ με πέναλτι στο 93, εκεί που σφράγισε και την νίκη. Θέλω να σταθούμε λίγο στον γκολ του Πιερό. Άλλο ένα γκολ με το κεφάλι από τον φόρα από την ΑΕΚ. Νομίζω το είχαμε ξαναπεί και από εδώ. Όταν έγινε γνωστό πως η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Πιερό, δεν υποδέχτηκαν οι φίλοι της και με πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό αυτή την κίνηση, αυτή την επιλογή. Γιατί υπήρχε το όνομα του διάτροφο Φανά της Τσέλσι που έπαιζε αρκετά και σίγουρα ήταν μια πολύ καλή περίπτωση. Υπήρχε η κουβέντα και για άλλους παίκτες όπως ο Μαρσιάλ, ο οποίος τελικά ήρθε, αλλά ακόμη δεν είναι σε θέση να παίξει, ήρθε μετά από μεγάλο διάστημα απραξίας. Και η επιλογή του Πιερό κάπως σαν να μην ενθουσίασε και ιδιαίτερα τους φίλους της ΣΑΕΚ. Εγώ και τότε σας έλεγα ότι κακώς γίνεται αυτό, γιατί πρόκειται για ένα πολύ, για μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση επιθετικού, διαφορετική από τους υπόλοιπους που έχει η ΑΕΚ, που και τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν είχε κιόλας επιθετικούς, και μόνο τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος μεν βγάζει τραυματισμούς και επίσης δεν είναι ο κλασικός φορ που θα περιμένει μες στην περιοχή για να παίξει με το κεφάλι, για να δώσει τον γκολ με τον τρόπο που τον δίνει ο Πιερό. Επομένως, από αυτή την άποψη ήταν πολύ χρήσιμη. Έβλεπα και τότε πολύ χρήσιμη την προσθήκη του Πιερό. Μου είχε κάνει πολύ καλή εντύπωση ο Πιερό από τα μάτς ακόμα του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη, με τη Μακάμπη Χάιφα το 2022, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στα προκριματικά του Champions League, τότε που ο Ολυμπιακός είχε χάσει με βαρύ σκορ στο Καρισκάκι με 4 και είχε αποκλειστεί, που ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του Μαρτίν τότε. Εντάξει, έχουμε ξαναπεί ότι η ΑΕΚ έχει φτιάξει ένα ρόστερ αριθμητικά τουλάχιστον φαντάζει υπερπλήρες. Έχει λύσεις, πολλές λύσεις κιόλας σε όλες τις θέσεις. Χθες ξεκίνησε με τους Σιμάνσκι και Περέιρα στα χαφ, τον Πινέδα λίγο πιο μπροστά του, τον Ελίασον δεξιά, τον Κοϊτά αριστερά και στην κορυφή τον Πιερό. Λύσεις πολλές βέβαια έχει και ο Παναθηναϊκός, που ξαναλέω ότι για μένα έχει από τα καλύτερα ρόστερ τα τελευταία χρόνια. Έχει κάνει φέτος το καλοκαίρι κάτι που δεν είχαμε δει τα προηγούμενα. Μια πολύ μεγάλη επένδυση. Ξόδεψε αρκετά εκατομμύρια. Αλλά δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό ακόμη όλα αυτά δεν έχουν φανεί ακόμη στο γήπεδο και δεν ξέρω, επειδή βρισκόμαστε στην Ελλάδα, πόση θα είναι η υπομονή των διοικούντων με τον προπονητή, τον Ρουανό, τον Ντιέγκο Αλόνσο. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να στηρίζονται οι προπονητές, πρέπει να τους δίνεται ένα εύλογο διάστημα και περιθώριο για να περάσουν τη φιλοσοφία τους σε μια ομάδα, αλλά έχει μείνει τόσο πίσω πλέον ο Παναθηναϊκός που
ξαναλέω, περνάει μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Δηλαδή, εάν δεν νικήσει και τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ την ερχόμενη Κυριακή, καλά δεν το συζητάμε αν δεν πάρει νίκη και στην πρεμιέρα την Ευρωπαϊκή που έρχεται την Πέμπτη με την Μπόρατς, νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο για τον Αλόνσο να παραμείνει στον πάγκο και μετά την διακοπή του Οκτωβρίου για τις εθνικές ομάδες. Αλλά εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντως, τα αποτελέσματα για τον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα δεν είναι φυσικά τα καλύτερα δυνατά, δεν είναι αυτό που περιμένουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Είναι στην 8η θέση αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός με 8 βαθμούς και έχει απόλυτη ισορροπία στα αποτελέσματά του. Έχει 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες με τελευταία αυτή στη Φιλαδέλφια χθες το βράδυ από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία ξαναλέω ότι επέστρεψε σε καλές εμφανίσεις, επέστρεψε και ο ενθουσιασμός στον κόσμο με τη βοήθεια και της έδρας της και επέστρεψε και στην κορυφή. Είναι μόνη πρώτη αυτή τη στιγμή με 14 βαθμούς, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ με 13, Άρης με 11. Αυτές οι ομάδες είναι που κλείνουν τετράδα και από εκεί πέρα έχουμε τετραπλή ισοβαθμία στους 8 βαθμούς με Πανετολικό, Ατρόμητο, Όφη και Παναθηναϊκό. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει 6 βαθμούς στην 9η θέση, η Καλυθέα έχει 5 βαθμούς με 5 ισοπαλίες και είναι στην 10η θέση. Είναι η ομάδα της ισοπαλίας μέχρι στιγμής στην Super League, η Athens Καλυθέα. Η Λαμία με 5 βαθμούς επίσης στην 11η θέση, Λεβαδιακός με 4 βαθμούς 12ος, Βόλος με 4 βαθμούς επίσης 13ος και Ουραγός ο Πανσεραϊκός χωρίς βαθμό. Ο Πανσεραϊκός και ο Λεβαδιακός είναι οι μόνες ομάδες που δεν έχουν νίκη. Με τη διαφορά όμως ότι ο Λεβαδιακός έχει 4 ισοπαλίες, άλλη μια ομάδα που φέρνει πολλές ισοπαλίες και γι' αυτό έχει συγκεντρώσει και 4 βαθμούς. Λοιπόν, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Αυτή η εβδομάδα που ξεκινάει έχει και αυτή δεύτερη σε εβδομάδα που έχουμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ελληνικών ομάδων. Και μετά υπάρχει η 7η αγωνιστική της Super League για να διακοπεί το πρωτάθλημα για τα μάτς των εθνικών ομάδων στο πρόγραμμα του Οκτωβρίου. Και η επόμενη αγωνιστική έχει τα εξής παιχνίδια. Το Σάββατο, 5 Οκτωβρίου, Ατρόμητος Βόλος, Πανετολικός ΑΕΚ και Άρης Λαμία. Και την Κυριακή, 6 Οκτωβρίου, Πανσεραϊκός Όφη, Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης, Λεβαδιακός ΠΑΟΚ και το μεγάλο ντέρμπι, η μητέρα των μαχών, το αιώνιο ντέρμπι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Πάρα πολύ μεγάλο μάτς με τις δύο ομάδες να μην έχουν περιθώρια για απώλειες. Να πούμε βέβαια πως η έκτη αγωνιστική δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Ολοκληρώνεται σήμερα στις 8, σε λίγο παραπάνω από μισή ώρα δηλαδή, έχουμε σέντρα στη Λαμία με το παιχνίδι Λαμία Πανσεραϊκός. Μιας και μιλούσαμε προηγουμένως για τις ομάδες του Super League, να πούμε ότι είχαμε για μια ενδιαφέρουσα μεταγραφή της τελευταίας στιγμής. Καταρχάς είχαμε χθες την επισημοποίηση της μεταγραφής του Γιαζίτσι ή Γιαζίτσι του Τούρκου μεσοεπιθετικού στον Ολυμπιακό, στα 27 του, σε πολύ καλή ηλικία, με πολύ καλές χρονιές πίσω του στην Λίλ. Δεν είχε βρει για διάφορους λόγους ομάδα μέχρι τώρα, τέλη Σεπτέμβρη, ήταν ελεύθερος και ο Ολυμπιακός τον έκλεισε σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τα πράγματα μεσοεπιθετικά στον τομέα της δημιουργίας, εκεί που λέγαμε δηλαδή ο Ολυμπιακός
έχει προβλήματα την φετινή σεζόν. Οπότε προσθέτει άλλο ένα όπλο στη φαρέτρα του με τη Λίμπαρ, τον Γιουσούφ Γιαζιτσί. Πολύ ενδιαφέρουσα προσθήκη. Και πολύ ενδιαφέρουσα προσθήκη έκανε και ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος ανακοίνωσε τον Φεντερίκο Μακέντα, που έχει περάσει και στο παρελθόν από τη χώρα μας για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, και συγκεκριμένα 4 χρόνια είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό από το 2018 μέχρι το 2022. Είχε πετύχει 40 γκολ με τον Παναθηναϊκό. Ο Μακέντα, ο οποίος πριν χρόνια, πριν από 10 και πλέον χρόνια που αγωνιζόταν στη Manchester United, θεωρούταν το next big thing του ιταλικού ποδοσφαίρου, που έκανε τα πρώτα του βήματα στην Premier League, Ιταλός ο Μακέντα. Δεν δικαίωσε τις προσδοκίες και όλα όσα έλεγαν οι περισσότεροι που τον έβλεπαν, πίστευαν θα κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά σίγουρα και ειδικά για τα δεδομένα της Super League, είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Ενώ και ο Λεβαδιακός πήρε παίχτη, σήμερα θυμίζω ότι τελειώνει η προθεσμία απόκτησης ελεύθερων παιχτών, σήμερα 30 Σεπτεμβρίου, κλείνει δηλαδή ολοκληρωτικά και επίσημα το μεταγραφικό παράθυρο. Ο Λεβαδιακός πήρε τερματοφύλακα, πήρε τον Λούκας Άνακερ, Βραζιλιάνο goalkeeper. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα ευρωπαϊκή, είναι εβδομάδα και Champions League και Europa League και Conference League, που κάνει και αυτό πρεμιέρα. Πριν από δύο εβδομάδες είχαμε την πρεμιέρα του Champions League, ήταν μια εβδομάδα αποκλειστικά αφιερωμένη στο Champions League, είναι από αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει φέτος, που έτσι κι αλλιώς είναι μια χρονιά όπου μας συστήνονται οι ανανεωμένες ευρωπαϊκές οργανώσεις, είχαμε αναλύσει και σε προηγούμενη εκπομπή. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε αποκλειστικά εβδομάδα Europa League, είχαμε μόνο αγώνες Europa League. Αυτή τη εβδομάδα έχουμε τα πάντα, και Champions League 3 Τετάρτη και Europa League και Conference League 5. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι παιχνίδια έχουμε στο Champions League αύριο και μεθαύριο. Αύριο λοιπόν έχουμε νωρίς 8 παρατέταρτο Red Bull Salzburg Brest και Stuttgart Sparta Πράγας. Και στις 10 Dortmund Celtic, Eindhoven Sporting Λισαβόνας, Slovan Bratislava Manchester City. Manchester City που καλείται να πορευθεί στο υπόλοιπο της σεζόν χωρίς τον Rodri, σε μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια για τους πολίτες. Θα δούμε και πώς θα τη διαχειριστούν. Ήδη στο πρώτο παιχνίδι χωρίς τον Rodri έμειναν στο 1-1 με την Newcastle στο St. James Park για την αγωνιστική που παίχτηκε στην Premier League. Barcelona Young Boys στη Βαρκελόνη, πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους Καταλανούς, γιατί έχασαν στην πρεμιέρα από τη Μονακό. Σε εκείνο το παιχνίδι θα θυμάστε που είχαν μείνει με 10 από πολύ νωρίς, και μάλιστα έχασαν και πρώτη φορά στο πρωτάθλημα αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο το βράδυ έχασαν με 4-2 από την Οσασούνα. Υποχρεώθηκαν στην πρώτη του ήττα και είχαν ξεκινήσει με το απόλυτο στις 7 πρώτες αγωνιστικές. Leverkusen Milan, από τα μάτς που τραβάνε τα βλέμματα σε αυτή την αγωνιστική, τη δεύτερη του Champions League. Inter Ερυθρός Αστέρας και Arsenal Paris Saint-Germain. Νομίζω ότι το Leverkusen Milan και το Arsenal Paris Saint-Germain είναι τα δύο πιο εμπορικά παιχνίδια, πιο ενδιαφέροντα στο μενού της Τρίτης. Η Leverkusen φιλοδόρησε με 4 τέρματα τη Feyenoord στην πρεμιέρα. Η Milan έχασε, ιτήθηκε κατά κράτος από τη Liverpool με 1-3 στο San Siro. Καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, όπως και για Arsenal και Paris. Paris νίκησε τη Girona, έστω και δύσκολα, στο πρώτο μάτς. Η Arsenal έμεινε στο 0 με την Atalanta σε εκείνο το φοβερό παιχνίδι του Ράγια, που απέκρουσε πέναλτι και είχε μάλιστα διπλή απόκρουση πάνω στη γραμμή. Και μιας και μιλάμε για την Paris Saint-Germain, να πούμε πως σήμερα βγήκε και η είδηση πως απέκλεισε τον Ουσμάν Ντεμπελέ ο Ενρίκε από την αποστολή για το Λονδίνο, για το παιχνίδι με την Arsenal, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. Δεν πέφτει κανείς και από τα σύννεφα όταν μιλάμε για τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Φαίνεται όμως από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ ότι έγινε κάτι πολύ σοβαρό και είναι πολύ κακές αυτή τη στιγμή οι σχέσεις του προπονητή του συλλόγου με τον Γάλλο Εκστρέμ. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Πάντως για το δεδομένο παιχνίδι δεν υπολογίζεται ο Ντεμπελέ, και η Arsenal έχει και αυτή βέβαια τα προβλήματά της. Ο Έντεγκαρντ λείπει εδώ και αρκετές ημέρες. Ο Μερίνο και αυτός δεν έχει κάνει ακόμα τον ντεμπούτο του με την ομάδα. Τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια πάντως τρίτης είναι αυτά. Leverkusen, Milan και Arsenal, Paris Saint-Germain. Και πάμε να δούμε και το μενού της Τετάρτης.
Νωρίς 8 παρά το Σαχτάρ Ντόνετσκ, Αταλάντα και Ζιρόνα Φέγενορτ. Και στις 10 Μπενφίκα Ατλέτικο Μαδρίτης. Λίβερπουλ Μπολόνια. Λιψία Γιουβέντους. Λίλ Ρεάλ Μαδρίτης. Στουρμ Γκρατς Κλαμπ Μπριζ. Άστον Βίλα Μπάγια Μονάχου. Και Δυναμό Ζάγκρεπ Μονακό. Δυναμό Ζάγκρεπ που έφαγε 9 γκολ από την Μπάγκερ και κατέγραψε ρεκόρ. Αρνητικό βέβαια. Η Μπάγκερ έγινε. Βασικά η Δυναμό έγινε η πρώτη ομάδα που δέχεται 9 γκολ σε ένα παιχνίδι Champions League. Λοιπόν, εδώ είναι αρκετά τα δυνατά παιχνίδια και το Benfica Atletico και το Liverpool Bologna και το Lipsia Juventus, το Lille Real και το Aston Villa Bayern Μονάχου. Σημαντική δοκιμασία για την Bayern μετά την 9 που έριξε στην Dynamo. Η πολύ δυνατή Aston Villa του Unai Emery. Στο Lille Real, η Real μάλλον δεν θα, όχι μάλλον δεν θα έχει τον Courtois, ο οποίος έχει μικρά προβλήματα και τέθηκε εκτός. Θα παίξει ο Λούνεν που έβγαλε σχεδόν όλη τη σεζόν πέρσι, κάτω από τον γκολπό τη Ρεάλ. Αλλά θα επιστρέψει ο Εμπαπέ, ο οποίος τραυματίστηκε μετά το παιχνίδι στα μέσα τη προηγούμενη εβδομάδα με την Αλαβές, το βράδυ τη Τρίτη που έπαιξε η Ρεάλ με την Αλαβές. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για απουσία 3 εβδομάδων του Εμπαπέ, ότι θα έχανε δηλαδή και το ντέρμπι με την Ατλέτικο και το μάτς στο Champions League με τη Λίλ και το εντός έδρας παιχνίδι τη Ρεάλ με τη Βιγιαρεάλ. Θα επέστρεφε δηλαδή για την Ρεάλ μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Όμως σήμερα ήρθαν τα ευχάριστα για τους φίλους της Ρεάλ, καθώς ο Εμπαπέ δείχνει να αναρρώνει πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Μπήκε μέσα στην αποστολή για το παιχνίδι στη Γαλλία. Δεν αναμένεται να ξεκινήσει, εκτός κι αν δούμε κάποια μεγάλη έκπληξη από τον Αντσελότη. Όμως θα είναι στον πάγκο και ποιος ξέρει, μπορεί ανάλογα με το πώς θα πάει το παιχνίδι και να πάρει κάποιον χρόνο συμμετοχής. Από εκεί και πέρα, η Λίβερπουλ πέρασε αέρας από το Μιλάνο στην πρεμιέρα με 1-3 και θα ήθελε πολύ να διπλασιάσει τις νίκες της κόντρα στην Μπολόνια. Και το Λιψία Γιουβέντους, πολύ καλή ομάδα η Λιψία. Η Γιουβέντους πολύ θετική εντύπωση έκανε στην πρεμιέρα της με την Eindhoven που νίκησε με 3-1. Άλλο ένα πολύ δυνατό μάτς. Η Λιψία έχασε στην πρεμιέρα από τον Ατλέτικο με 2-1. Είναι όμως σε καλή κατάσταση και στο τελευταίο παιχνίδι στη Bundesliga το πιστοποίησε αυτό. Νίκησε με 4-0 την Augsburg, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε είναι και αυτό ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Γενικά, το καινούριο, ένα από τα νέα στοιχεία στο νέο Champions League είναι ότι σε κάθε αγωνιστική θα υπάρχουν 2-3, ίσως και 4 πολύ δυνατά μάτς. Και έχουμε εξηγήσει τον λόγο και για το γεγονός ότι μπορούν πλέον να παίζουν ομάδες από τα ίδια γκρουπ δυναμικότητας μεταξύ τους. Και είναι κάτι που ήθελε και η UEFA αυτό, δηλαδή από την πρώτη κιόλας φάση, από τη League Phase όπως πλέον λέγεται, να έχουμε μεγάλα παιχνίδια στο Champions League για να ανανεώνεται και το ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε στο Europa, όπου αυτή τη βδομάδα θα διεξαχθεί η δεύτερη του αγωνιστική. Είχαμε τις πρεμιέρες για τις ελληνικές ομάδες την προηγούμενη εβδομάδα. Τετάρτη ο ΠΑΟΚ έχασε από τη Γαλατά στην πόλη με 3-1 και Πέμπτη ο Ολυμπιακός έχασε με 2-0 από την Λιόν. Η αίσθηση που μας άφησαν και οι δύο ήταν πως θα μπορούσαν να πάρουν κάτι παραπάνω. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ το πάλεψε πολύ στην Κωνσταντινούπολη και ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός από τη μέση και μπροστά, η αλήθεια είναι, στη Γαλλία. Αλλά εάν ήταν λίγο πιο προσεκτικός στην αμυντική του συμπεριφορά, γιατί υπήρχαν διαστήματα που έχανε πολύ εύκολα την μπάλα στο κέντρο και επέτρεψε στη Λιόν να κατασκηνώσει μέσα στην περιοχή του, κάπως έτσι δέχτηκε και το πρώτο γκολ με τον Τσερκί, θα μπορούσαν τουλάχιστον ένα βαθμό να τον πάρουν. Η Ελλάδα μετά τις ήττες και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ έπεσε στη 16η θέση, αλλά αισιοδοξούμε για τη συνέχεια. Τώρα μπαίνει και ο Παναθηναϊκός στη μάχη, που έχει σίγουρα στα χαρτιά τουλάχιστον πολύ πιο εύκολες αποστολές από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, εκτός από το μάτς του φυσικά με την Τσέλσι. Αλλά και για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ υπάρχει αισιοδοξία, γιατί τα μάτς με τη Γαλατά και με τη Λιόν, τα εκτός έδρας αυτά παιχνίδια, ήταν από τα πιο δύσκολα που έχουν να δώσουν. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει βέβαια και εκτός τη Σοσιεδάδ, έχει εκτός και τη United, αλλά ήταν μερικά τα πιο απαιτητικά μάτς. Τώρα έρχονται παιχνίδια που θα πρέπει οπωσδήποτε να τα κυνηγήσουν και γενικότερα αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πλέον το format, κλειδί είναι τα εντός έδρας παιχνίδια. Δηλαδή, εάν οι ομάδες μας και οποιασδήποτε ομάδα πάρουν τα παιχνίδια στην έδρα τους, που εντάξει, είναι εύκολο ίσως να το λέμε, αλλά πιο δύσκολο να γίνει πράξη, να το δούμε στο χορτάρι, αλλά το ευχόμαστε, τότε βάζουν ισχυρή υποψηφιότητα για να είναι ακόμη και στην οκτάδα, αν πάρουν και κάτι στα εκτός έδρας παιχνίδια.
δεν μπόρεσαν να πάρουν, να έχουν βαθμολογική συγκομιδή ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Ολυμπιακός στα μάτς τους σε Κωνσταντινούπολη και σε Λιόν. Και αλήθεια είναι ότι έπαιξαν και με ομάδες με τρομερή ποιότητα. Δηλαδή τώρα η Γαλατά Σαράι με το ρόστερ που είχε φτιάξει, που προσέθεσε και σαν κερασάκι στην τούρτα τον Βίκτορ Όσιμεν στο φινάλε των μεταγραφών. Και έχει τον Μπατσουαγή τρίτο φορ αυτή τη στιγμή πίσω από Όσιμεν και Κάρντι. Δηλαδή για να φανταστείτε γιατί υλικό μιλάμε να έχει συγκεντρωθεί στην Γαλατά. Ο προβάλλιος είναι από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Europa League. Άσχετα αν πάντα οι Τούρκοι μπαίνουν με μεγάλα λόγια και μεγάλες φιλοδοξίες σε ευρωπαϊκές οργανώσεις και στο τέλος δεν καταφέρουν τίποτα. Αλλά στα χαρτιά είναι μια από τις πιο ισχυρές ομάδες η Γαλατά της διοργάνωσης. Αξίζουν μπράβο για τον ΠΑΟΚ και την προσπάθεια που έκανε στην πόλη. Αλλά ήρθε μοιραία στο τέλος η ΙΤΑ. ΠΑΟΚ που δεν είχε και καλή αμυντική συμπεριφορά σε πολλές περιπτώσεις στο μάτς και το πλήρωσε αυτό, κυρίως αν δείτε σε επανάληψη και το δεύτερο γκολ των Τούρκων. Και η Λιόν μπορεί να μην έχει ξεκινήσει καλά στο πρωτάθλημα, αλλά είναι μια ομάδα η οποία και αυτή έχει κάνει καλές μεταγραφές, έχει χτίσει ένα δυνατό σύνολο και αυτό το καλοκαίρι και μόνο που μπήκανε αλλαγή ο Ζαχά κάποια στιγμή στο παιχνίδι και ο Μπενραχμά, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι αλλού το επίπεδο και από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ακόμη δεν μοιάζει έτοιμος, δεν είναι σε καμία περίπτωση, δεν αγγίζει τα περσινά του στάνταρ, νομίζω θα ήταν δύσκολο να διεκδικήσει εκεί στη Γαλλία το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Αυτή τη βδομάδα όμως είναι κάπως διαφορετική η ιστορία. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπράγκα στην έδρα του. Δεν είναι ένα παιχνίδι που θα πεις ότι έχει στο τσεπάκι τους τρεις βαθμούς. Η Μπράγκα είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Είχε καλή εμφάνιση, νομίζω νίξε 4-0 και στο τελευταίο της μάτς στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα. Με παλιούς, μάλλον όχι και τόσο παλιούς, γνώριμους, τον Καρβαλιάλ στον πάγκο και τον Όρτα που τον είχε ο Ολυμπιακός και φέτος, δεν τον πήρε όμως, στα χαφ. Και τον Μπρούμα που είχε περάσει πριν από μερικά χρόνια στον εξτρέμ από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, αν δεν είναι συγκεντρωμένος, αν υποτιμήσει την Μπράγκα, εάν της δώσει ευκαιρίες μπροστά, τότε νομίζω ότι θα το πληρώσει, αλλά έχω εντύπωση ότι θα παρουσιαστεί ένας πιο σοβαρός Ολυμπιακός και πιο ικανός σε αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε βέβαια. Παραμένει ένα αρκετά δύσκολο μάτς, αλλά είναι και μια πρώτη τάξη ευκαιρία στους Εθνόλευκους να πάρουν τους πρώτους τους βαθμούς στο Europa, γιατί έτσι όπως είναι πλέον η διοργάνωση και ο παραμικρός βαθμός μετράει. Κάθε βαθμός μετράει, πρέπει να μαζέψεις όσους περισσότερους βαθμούς μπορείς. Θα ήταν ευχής έργων οι ομάδες να τερματίσουν στην οκτάδα, να γλιτώσουν και έναν έξτρα γύρο και να είναι κατευθείαν στους 16. Αλλά το φετινό Europa League είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Και σίγουρα πολύ ψηλών απαιτήσεων.
Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ φυσικά υποδέχεται στη ΑΟ Βουκουρεστίου. Είναι από τα παιχνίδια αυτά που έχει κυκλώσει ο ΠΑΟΚ, στα οποία μπορεί σίγουρα να μαζέψει τους βαθμούς που θέλει για να αναρριχθεί στη βαθμολογία του Europa League. Και φυσικά μετά και την ήττα της πρεμιέρας είναι ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη για νίκη επί των Ρουμάνων. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μάλιστα έχει δύο συνεχόμενα εντός έδρας μάτς. Το άλλο βέβαια είναι μετά τη διακοπή, είναι 23 Οκτώβρη με τη Βικτόρια Πλιζέν. Το ιδανικό θα είναι, καταλαβαίνετε, να κάνει το 2-2 σε αυτά τα δύο παιχνίδια η ομάδα της Θεσσαλονίκης, γιατί μετά πηγαίνει στο Old Trafford να παίξει με την προβληματική βέβαια φέτος, αλλά πάντα μεγάλη δύναμη, Manchester United. Ολυμπιακός Μπράγκα λοιπόν και ΠΑΟΚ Στεάου Βουκουρεστίου στην δεύτερη αυτή αγωνιστική του Europa League, και υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια βέβαια, όπως για παράδειγμα το Porto Manchester United, επίπεδου Champions League θα λέγει κανείς, αναμέτρηση αυτή για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa, αλλά και το Rangers Lyon, δύο αντίπαλοι του Ολυμπιακού μάλιστα. Σε αυτό το League Face ο Ολυμπιακός θα παίξει και με τους Rangers εντός έδρας. Και πρεμιέρα και για τον Ευρωπαίο Παναθηναϊκό, θα προσπαθήσει να ρεφάρει για τα όχι τόσο καλά αποτελέσματα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενείται στην Βοσνία, στην έδρα της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, ομάδα που αντιμετώπισε και ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι στα προκριματικά. Δεν είναι υψηλό εμπόδιο φυσικά. Είναι μια ομάδα που μπορεί ο Παναθηναϊκός να την βάλει από κάτω και να ξεκινήσει με ένα διπλό πολύ σημαντικό την πορεία του στο Conference League. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει το εξής πρόγραμμα. Τώρα παίζει με την Μπόρατς, στη συνέχεια φιλοξενεί την Τσέλσι στο πιο λαμπερό παιχνίδι σε αυτή την πρώτη φάση από αυτά που έχει να δώσει στο Conference League. Μια Τσέλσι η οποία βέβαια δεν έχει στην αποστολή την ευρωπαϊκή τον Πάλμερ, και λέω ειδικά τον Πάλμερ γιατί φαίνεται από πέρσι ότι θα είναι και φέτος βέβαια ο ηγέτης αυτής της ομάδας, και το Σάββατο έκανε μια ονειρική πραγματικά εμφάνιση, πέτυχε 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Brighton, πέτυχε και τα 4 γκολ της ομάδας του. Είχε και δοκάρι, είχε και ακυρωθέν γκολ. Είχε και ευκαιρίες, δηλαδή θα μπορούσε να φτάσει άνετα τα 5-6 γκολ μόνο αυτός σε ένα μάτς. Απίστευτα πράγματα έκανε ο Palmer, έγραψε και ιστορία που έγινε ο πρώτος παίκτης της Premier League που σκοράρει 4 γκολ σε πρώτο ημίχρονο αγώνα. Και νομίζω είναι ένας πονοκέφαλος λιγότερο για τον Αλόνσο για το μάτς που έρχεται στο τέλος του Οκτώβρη με την Chelsea, αλλά βέβαια έχουμε χρόνο να συζητήσουμε για το match αυτό. Μετά το εντός έδρας match με την Chelsea υπάρχει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού εκτός έδρας με την Djurgården στην Σουηδία. Στη συνέχεια υποδέχεται ο Παναθηναϊκός την Ελσίνκη 28 Νοεμβρίου. Παίζει στην έδρα των The New Saints, ομάδα από την Ουαλία, και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του με εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Δυναμό Μίνσκ. Είναι 6 τα παιχνίδια στο Conference League, όχι 8 όπως το Champions League στην Europa, όχι 8 δηλαδή που θα δώσουν οι υπόλοιπες ομάδες μας, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πλην από το match με την Chelsea, όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια θα πρέπει να κυνηγήσει νίκες που δεν θα κάνουν καλό μόνο στον ίδιο τον Παναθηναϊκό, στην προσπάθεια που θα κάνει για απευθείας πρόκρισης του 16 του Conference, αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, για να μπορέσει να τερματίσει σε όσο καλύτερη θέση γίνεται στην γενική κατάταξη της UEFA στο τέλος της χρονιάς.
φυσικά ότι ο Πανιώνιος πήρε το πρώτο του τρίποντο στο πρωτάθλημα της Super League 2, το πρώτο τρίποντο στην επιστροφή του στις επαγγελματικές κατηγορίες μετά από 4 χρόνια, στο μάτς που έγινε 12 η ώρα το μεσημέρι, παρακαλώ, Κυριακής χθες, εδώ στην Νέα Σμύρνη, κόντρα στα Χανιά, με την στήριξη και του κόσμου του. Πολύ σημαντικό αυτό. Ο Πανιώνιος, ο οποίος είχε μείνει στο 0 στην Τρίπολη, στην πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα, κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης Β, αλλά κατάφερε και έκαψε την αντίσταση των Χανίων στο δεύτερο παιχνίδι, στη δεύτερη αγωνιστική του Super League 2, με γκολ του Αυλονίτη, του αρχηγού, ο οποίος πέτυχε το τέρμα με ένα πολύ ωραίο τακουνάκι μέσα από την περιοχή, μετά από κόρνερ εκεί των εκεί ανέρυθρων. Και κράτησε ο Πανιώνιος το 1-0 μέχρι το τέλος και έφτασε τους 4 βαθμούς συγκομιδή σε δύο παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Ο Πανιώνιος που την περασμένη εβδομάδα έφερε και τον Ντένις Τσερίσεφ στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλη μεταγραφή, ιδιαίτερα για τα δεδομένα της δεύτερης κατηγορίας. Παίκτης που έχει παίξει σε Ρεάλ, σε Βαλένθια, σε Βιγιαρεάλ, που έχει τόσες συμμετοχές πάνω στο πρωτάθλημα και 33 φορές διεθνής με τη Ρωσία. Όπως καταλαβαίνετε, προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού η μεταγραφή του Τσερίσεφ και μάλιστα μερίδα οπαδών του Πανιωνίου πήγανε και στο αεροδρόμιο την Τετάρτη το απόγευμα για να υποδεχθούν τον Ρώσο, ο οποίος εντυπωσιάστηκε με την υποδοχή που του φύλαξαν και οι άνθρωποι αλλά και οι οπαδοί του ιστορικού. Υπάρχουν και κάποια ρεπορτάζ που θέλει τον Πανιωνίου να είναι κοντά στην απόκριση του Σεμπά, του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού εξτρέμ κυρίως παίζει, που έπαιξε αρκετά παιχνίδια στον Ολυμπιακό τα προηγούμενα χρόνια, έχει περάσει και από τον Ιωνικό, και ο Σεμπά θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσθήκη, ξαναλέω, πολύ περισσότερο για τα δεδομένα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Πανιώνιος, ο οποίος φανέρωσε κάποια προβλήματα στην δημιουργία, κάποια προβλήματα στον γκολ στα πρώτα του παιχνίδια, έμεινε στο 0 και με την Αστέρα Β και με τη Νέα Ιωνία στο κύπελλο, που πέρασε στα πέναλτι στην επόμενη φάση του κυπέλου. Πέτυχε ένα γκολ με τα Χανιά, δεν μπόρεσε όμως βέβαια να ξεμπουκώσει, που λένε, να βρει πολλές λύσεις επιθετικά και να ανεβάσει κι άλλο την ψυχολογία του προς αυτό το κομμάτι. Ελπίζουν ο Αντώνης Νικοπολίδης και οι άνθρωποι του ιστορικού, με την προσθήκη του Τσερίσεφ, που θα δώσει πολλή ποιότητα μπροστά, και ίσως του Σεμπά, αν τελικά κλείσει οριστικά η μεταγραφή, αν μπουν υπογραφές και ανακοινωθεί επίσημα, να δώσουν αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές όθηση στον Πανιώνιο και αρκετές λύσεις στον συγκεκριμένο τομέα. Θα είναι αρκετά απαιτητικό και ενδιαφέρον το πρωτάθλημα του Super League 2 και φέτος, με αρκετές καλές ομάδες που έχουν στόχο την άνοδο και ιστορικές ομάδες. Το Βορρά, υπάρχει η Λάρισα, υπάρχει ο Ηρακλής, πολλές φιλόδοξες ομάδες. Από τον Νότο της Ολυμπανίων υπάρχει και η Καλαμάτα. Πολλές καλές ομάδες. Και ο Πανιώνιος στην τρίτη αγωνιστική δοκιμάζεται στο Άργος. Θα παίξει με τον Παναρκιακό, που ανέβηκε πέρσι και αυτός από την Γάμα Εθνική. Καλή επιτυχία λοιπόν και στα επόμενα παιχνίδια του ιστορικού. Σε συνέχεια αυτό που λέγαμε πριν, τα 4 γκολ του Palmer κόντρα στην Brighton, που αναμφίβολα ήταν η είδηση της αγωνιστικής δράσης από το Κυριακό στα μεγάλα πρωταθλήματα. Ας πούμε, ποιοι οι άλλοι παίκτες ήταν αυτοί που έχουν βάλει 4 και πάνω γκολ σε ένα ημίχρονο στην ιστορία της Premier League. Τώρα το βλέπω εδώ μπροστά μου και έχει αρκετό ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Palmer έβαλε 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο της Chelsea με την Brighton προχθές και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στο αγγλικό πρωτάθλημα που το κάνει αυτό, που σκοράρει δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο. Από εκεί πέρα, σε ένα 5-1 της City με τη Leicester, έχει βάλει 4 γκολ σε δεύτερο ημίχρονο ποιος άλλος, ο Σέρχιο Αγκουέρο, ο οποίος το έχει ξανακάνει και σε ένα 6-1 της City
κόντρα στην Newcastle. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Manchester City και ο πρώτος ξένος σκόρερ στην ιστορία της Premier League, ο Σέρχιο Αγκουέρο. Ο Germain Defoe, σε σημασμένος σκόρερ τη δεκαετία του 2000 κυρίως στην Premier League, έχει βάλει 5 γκολ σε δεύτερο ημίχρονο, σε ένα 9-1 της Tottenham κόντρα στη Wigan. Και ο Ole Gunnar Solskjaer έχει βάλει 4 γκολ σε ένα στο δεύτερο ημίχρονο επίσης, σε ένα 8-1 εκτός έδρας, ένα 8 ήταν, της Manchester United κόντρα στη Nottingham Forest. Αυτά, όλοι δηλαδή έχουν βάλει 4 ή 5 γκολ σε δεύτερα ημίχρονα. Πρώτη φορά ο Palmer γίνεται παίκτης που βάζει 4 γκολ σε ένα ημίχρονο. Όπως και να έχει, το επίτευγμα του ήταν πραγματικά σπουδαίο και μπορεί η Chelsea, μπορεί να έχουν ακουστεί πολλά για την Chelsea, για αυτό το project που κανείς δεν ξέρει ότι θα τη βγάλει, που παίρνει πάρα πολλούς παίκτες σε κάθε μεταγραφική περίοδο, που αλλάζει κάθε 6 μήνες ουσιαστικά την ομάδα της, αλλά ο Palmer τους τελευταίους μήνες είναι μια σταθερά της και για το καλό της Chelsea, για το καλό της λόγου θα πρέπει να παραμείνει αυτή η σταθερά της για τα επόμενα χρόνια. Πραγματικά έχουν χτυπήσει φλέβα χρυσού νομίζω στην Chelsea, τον πήρανε από τις ακαδημίες ουσιαστικά της City και εξελίσσεται σε ένα παίκτη παγκόσμιας κλάσης, ο Κόουλ Πάλμερ. Λοιπόν, για τη City είπαμε πως στραβοπάτησε στην έδρα της Newcastle, δεν κατάφερε να συνεχίσει με νίκες και έπεσε και από την κορυφή, γιατί νίκησε η Liverpool με 1-2 στην έδρα της Wolves και είναι η Liverpool πλέον στην κορυφή. Νίκησε και η Arsenal με 4-2 την Leicester. Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, στο Manchester United Tottenham, η Tottenham Postecoglou έκανε πραγματικό πάρτι στο Old Trafford κόντρα σε μια United η οποία δείχνει να έχει πολύ σοβαρά προβλήματα στο ξεκίνημα αυτής της σεζόν και πραγματικά δεν ξέρω πόσο η νέα διοίκηση της United θα συνεχίσει να δίνει πίστοση χρόνου στον Eric Ten Hag, αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα, όχι τόσο τα αποτελέσματα, η εικόνα είναι περισσότερο. Αν βάλει κάποιος δυνατά στιγμιότυπα και το τι κάνει τότε να στο αμυντικό μισό του γηπέδου της United, είναι πραγματικά απίστευτο. Και, βέβαια είναι και τότε μια πολύ ποιοτική ομάδα, ειδικά από πέρσι με την έλευση του Άγγελ Ποστέκογλου στην τεχνική ηγεσία, αλλά είναι τόσο πολλά τα προβλήματα της United, πραγματικά οποιαδήποτε ομάδα νιώθει ότι την αντιμετωπίζει μπορεί να ελπίζει. Δηλαδή σε αποτέλεσμα, United που έχασε με 0-3 και από τη Liverpool, δηλαδή άλλο ένα ντέρμπι μέσα στο Old Trafford και όπως καταλαβαίνετε έχει μείνει αρκετά χαμηλά στη βαθμολογία. Είχαμε και ντέρμπι Μαδρίτης αυτό Σαββατοκύριακο, πολύ επεισοδιακό ντέρμπι Μαδρίτης, Ατλέτικο Ρεάλ, και διακόπηκε για λίγο γιατί έριχναν οι φανατικοί ομάδες Ατλέτικο πράγματα προς τη μεριά του Κουρτουά. Πέταξαν μάλιστα και αναπτήρα και μάλιστα συνέλαβαν οι αρχές και έναν οπαδό και βρήκαν και πάνω του και μαχαίρι. Δεν ξέρω πραγματικά τι μέτρα προστασίας υπάρχουν στο Wanda Metropolitano, να που γίνονται και στα κορυφαία και στα προηγμένα πρωταθλήματα αυτά και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς είναι αυτά τα φαινόμενα που όλοι λέμε θα πρέπει να εκλείψουν, αλλά να που ξεπετάγονται κάθε τρεις και λίγο. Τώρα καθαρά ποδοσφαιρικά, η Real με την απουσία και του Mbappé γύρισε στο σύστημα που ξέραμε πέρσι, με τους δύο μπροστά, τον Ροντρίγκο και τον Βινίσιους και τον Μπέλιγχαμ σε ένα ρόλο από πίσω τους που μπορεί να μετατρέπεται και σε κρυφό εννιάρι, ψεύτο εννιάρι. Έμοιαζε να της βγαίνει, γιατί έκανε, η αλήθεια είναι ότι έκανε μια μεστή εμφάνιση η Real Madrid. Εντάξει, ήταν και αρκετά δύσκολο το παιχνίδι με την Ατλέτικο και μάλιστα εκτός έδρας. Δημιούργησε πάντως φάσεις. Το γκολ το πέτυχε ο Μιλιτάο από ασίστ του Βινίσιους. Πολύ ωραίο βολέο του Μιλιτάο μετά από γύρισμα του Βινίσιου στα αριστερά. Αλλά εκεί που έδειχνε η Real ότι θα κρατήσει ένα πολύτιμο τρίποντο, ήρθε η σοφάριση στο 95 με γκολ του Κορέα που αρχικά ακυρώθηκε στο offside, αλλά μετά το VAR το επικύρωσαν. Βέβαια, ξαναλέω, όλα στον ντέρμπι τα επισκίασαν αυτή η άσχημη συμπεριφορά των οπαδών της Ατλέτικο Κουρτουά, ο οποίος τραυματίστηκε μάλιστα σε αυτό το παιχνίδι. Έφυγε με μυϊκά προβλήματα και τη θέση του θα πάρει ο Λούνιν, τουλάχιστον μέχρι να επιστρέψουν οι ομάδες από την διακοπή του Οκτωβρίου. Λοιπόν, πάντως η Real δεν χαλάστηκε, μπορούμε να πούμε, πάρα πολύ με την ισοπαλία. Βέβαια, έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι, θα ήθελε πάρα πολύ να το πάρει. Ούτε και Ατλέτικο, που μοιάζει και κερδισμένη κιόλας, έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι, γιατί, όπως είπαμε και πριν, η Μπαρτσελόνα έχασε με 4-2 από τον Οσασούνα, έκανε τη χειρότερη της εμφάνιση στην εποχή αυτή, Φλικ, είχε ξεκινήσει με το 7-7. Έχασε από τον Οσασούνα στην Παμπλώνα με 4-2 και έτσι η Real με την ισοπαλία αυτή την έφτασε στους 3
και Ατλέτικο την έχει ρίξει τη διαφορά στους 5 βαθμούς. Και η μάχη στην Ισπανία καλά κρατεί. Και στη Γερμανία είχαμε το μεγάλο ντέρμπι Bayern Μονάχου-Bayern Leverkusen, ντέρμπι αποδείξεων κυρίως για την Bayern, που δεν κατάφερε πέρσι να νικήσει τη Leverkusen σε δύο περιπτώσεις. Η Leverkusen έτσι κι αλλιώς έφτασε σε ένα φοβερό πρωτάθλημα, σε ένα φοβερό double ως αίτητη. Και δεν κατάφερε να νικήσει ούτε και φέτος, που έχει ξεκινήσει πολύ καλά η Bayern. Η Leverkusen έχει και σαν ψεγάδι την ήττα της από τη Λειψία στο ξεκίνημα. Παρά το γεγονός ότι η Bayern του Κομπανί έχει δείξει αρκετά ενθαρρυντικά στοιχεία, έχει σκοράρει πάρα πολύ και ήταν και καλύτερη σε όλο το 90 λεπτό κόντρα στην Bayern Leverkusen, κατάφερε η ομάδα του Αλόνσο με μια προσέγγιση που δεν μας έχει συνηθίσει ο Βάσκος τεχνικός, ο Αλόνσο, αμυντική προσέγγιση κυρίως στο παιχνίδι στο Allianz Arena, κατάφερε όμως να αποσπάσει σοπαλία με 1-1, ο Άντριχ άνοιξε το σκόρ για τη Leverkusen, με μακρινό σουτ, και ο Παύλοβιτς ισοφάρισε για την Bayern Μονάχου με πάρα πολύ όμορφο βολέ έξω από την περιοχή. Αυτά όσον αφορά τα ντέρμπι που ξεχώρισαν στην Ευρώπη. Και φυσικά είχαμε και στο μπάσκετ χθες το μεγάλο τελικό του Super Cup, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 86-85 για τον Ολυμπιακό, νίκη, κυρίως που δίνει ψυχολογία και την ευκαιρία να ξεκινήσει τον καλύτερο δυνατό τρόπο η σεζόν στον Ολυμπιακό, στον καινούργιο Ολυμπιακό πλέον με την επιστροφή του Βεζένκοφ και την έλευση, την πολύ σημαντική, του Φουρνιέ, που ακόμη βέβαια ψάχνει το ρυθμό του. Το Super Cup είναι ένα τρόπαιο που έχει τη λιγότερη σημασία από όλα τα τρόπαια για τα οποία θα παλέψουν οι Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκός φέτος σεζόν. Θα τους δούμε να παλεύουν πάρα πολλές φορές μέσα στη χρονιά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο πρωταθλήματος ή κυπέλου. Αλλά δεν πάβει να δίνει μια έξτρα ψυχολογία, μια έξτρα όθηση σε αυτόν που το κατακτά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στον ημιτελικό του Σαββάτου δεν ήταν καθόλου καλός κόντρα στο Περιστέρι, δυσκολεύτηκε πολύ και πρέπει να δοθούν τα εύσημα στο Περιστέρι του κ. Λιμιάτη, που έφτασε στα όρια του Ολυμπιακού ακόμη και στην τελευταία περίοδο, στο 4ο δεκάλεπτο. Και κάποια φάση είχε μείνει και στο μείον 8. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ολυμπιακός μπορεί και σε μείον 10 στην ψυχή διαφορά, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Εντάξει, βέβαια είναι τέτοια η ποιότητα των παικτών του Γιώργου Μπαρτσόκα που βρήκανε τον τρόπο να γυρίσουν υπέρ τους την κατάσταση. Παναθηναϊκός πιο εύκολα επικράτησε του Άρη στον άλλο ημιτελικό. Παναθηναϊκός που κι αυτός παρουσιαστεί πάρα πολύ ισχυρός φέτος, με τις προσθήκες εκεί του Γιούρτσεβεν και του Οσμάν και του Λορέντζο Μπράουν. Ο Οσμάν βέβαια δεν ήταν στην αποστολή για το παιχνίδι του Super Cup, τέθηκε εκτός. Η πρώτη τιτανομαχία ήταν αυτή, πήγε στον Ολυμπιακό όπως και η περσινή. Αλλά πέρσι, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με μια νίκη στο Super Cup κόντρα στον Παναθηναϊκό. Δεν έλεγε τίποτα στο υπόλοιπο τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός έχασε και το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα από τον Παναθηναϊκό. Αλλά σου δίνει έτσι μια έξτρα ψυχολογία για την πολύ απαιτητική χρονιά. Μέσα στον Οκτώβριο ξεκινάει το πρωτάθλημα, ξεκινάει η Euroleague και θα έχουμε να συζητάμε αρκετά πράγματα και από μπασκετάκι. Λοιπόν, κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας και για αυτή την εβδομάδα. Στο μικρόφωνο του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού της TV, όπως κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 8 που θα τα λέμε φέτος, ήταν ο Ανδρέας Λεκάκης. Σας κράτησε παρέα. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας. Μια πολύ καλή εβδομάδα. Είναι, ξαναλέω, άλλη μια ευρωπαϊκή εβδομάδα πολύ γεμάτη με Champions League, Europa League, Conference League, με μάχες των ελληνικών συλλόγων και των τριών αυτή τη φορά. Και καταλαβαίνετε ότι στην πρώτη μας εκπομπή για τον Οκτώβρη, την επόμενη Δευτέρα, να είμαστε καλά, θα έχουμε πολύ υλικό να συζητήσουμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Γεια σας.